Επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής του Βόλου επισκέφθηκε σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρύ με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την προηγούμενη εβδομάδα τη Μαγνησία. Η Χαλιβουργία Ελλάδος δεν επλήγει από την πύρινη λέλαπα. Οι εργαζόμενοι της όμως με αυταπάρνηση βοήθησαν στο έργο της κατάσβεσης. Ξεκίνησα από εδώ, θα συνεχίσω με την ΕΒΟΛ. Εκείνο το οποίο θέλω να πω δημόσια είναι το πόσο η εταιρεία, οι εργαζόμενοι από την πρώτη στιγμή δεν προσπάθησαν μόνο να διασώσουν τη δική τους περιουσία εντός εισαγωγικών, αλλά βοήθησαν στις ενέργειες τις οποίες τους ζητήθηκαν με αυταπάρνηση και με πολύ μεγάλη συνέπεια. Η δική μας λοιπόν ευθύνη είναι αυτή τη συμπεριφορά που δείχνει ενσυναίσθηση, που δείχνει ευαισθησία να την επιβραβεύσουμε. Όντως οι εργαζόμενοι παίζανε με τις φωτιές, ας πω έτσι, γιατί για την εμπειρία που έχουμε εδώ μέσα, η Χαλιβουργία είναι μια βαριά βιομηχανία. Θυσιαστήκαν πολλά, γλιτώσαμε δύο βυζινάδικα, ένα εδώ πιο κάτω του κυρίου Παπαμήτρου και ένα πιο κάτω του Λικούρη, τα οποία ήταν και εγώ ήταν γύρω-γύρω, με τη βοήθεια του φορτωτή και του χειριστή, γλιτώσαμε να μην γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, η κυρία Μακρύ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση θα προσφέρει άμεσα ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους της περιοχής που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Έχω την άδειά τους να ανακοινώσουν ότι θα προσφέρουν και ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους που πλήγησαν από την περιοχή μας. Η εταιρεία θα προσφέρει ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους της περιοχής μας που έχουν όντως πάθανε μεγάλη ζημιά. Και πιστεύω με αυτό να βοηθήσουμε κι εμείς. Μαζί με την Υφυπουργό ήταν και ο Μιχάλης Μιχαλάκης, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΟΝΕΔ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν επεκτάθηκε η φωτιά από την από εδώ πλευρά του δικτύου και δεν προκλήθηκαν ζημιές στη Χαλιβουργία. Νομίζω ότι πρέπει από τη δική μας την πλευρά σαν ΟΝΕΔ να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια ευγνωμοσύνη σε όλα τα νέα τα παιδιά τα οποία ήταν εθελοντές στην πρώτη γραμμή της μάχης, παιδιά τα οποία προέρχονταν και από τους κόλπους της ΟΝΕΔ και τα οποία δείχνουν στην πραγματικότητα και εκφράσαν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θέλουμε να δείχνουμε ως πνεύμα, ως νεολαίοι, το πνεύμα της αλληλεγγύης, το πνεύμα του θελοντισμού. Μεταξύ άλλων, η κυρία Μακρύ ευχαρίστησε και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής για τη συνδρομή του στην κατάσβεση των πυρκαγιών, όπως την επιχείρηση της ΑΓΕ Ηρακλής που προσέφερε οχήματα της επιχείρησης.